Πάνω από 2.000 δρομείς κατέκλυσαν το κέντρο του Ηρακλείου τρέχοντας για καλό σκοπό. Πολύ ωραία ήτανε. Την κάνω κάθε χρόνο αυτή τη διαδρομή. Πόσο χρόνο είστε? 67. Μιλάτε στον κόσμο. Να τρέχει ο κόσμος όλος. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες. Είναι μια διοργάνωση που προβάλλει τον αθλητισμό στην πόλη μας. Υπέροχα όλα, όλα υπέροχα. Πρόκειται για μια running διοργάνωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρόνια με τους συμμετέχοντες να ενισχύουν το σύλλογο Εύζο με τον καρκίνο και να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία τρεξίματος στην καρδιά του Ηρακλείου. Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνουμε αυτό το πολύ σημαντικό αγώνα. Σκοπός μας είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να τρέξει και ταυτόχρονα να μαζέψουμε χρήματα για καλό σκοπό. Ο απόλυτα ωφελούμενος από την όλη οργάνωση είναι ο ογκολογικός ασθενής μέσω του συλλόγου μας, και αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό, και πιστεύω αυτή η διοργάνωση να βρει και άλλους μιμητές επιχειρηματίες της πόλης μας οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν χρήματα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους που άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο αθλητισμός είναι υγεία. Μπράβο στις μαμάδες, μπράβο στους μπαμπάδες, μπράβο στα παιδιά που παίρνουν μέρος, η νέα γενιά. Υπέροχη μέρα, υπέροχο happening κάθε χρόνο, και του χρόνου να είμαστε γεροί να έρθουμε. Το Cosmos Ultra Boost 19 Run διοργάνωσαν το Cosmos Sport, η Adidas και ο Δήμος Ηρακλείου. Οι συμμετοχές έκλεισαν στις 2.000%. Είναι ακόμα καλύτερη η διοργάνωση φέτος. Περισσότερες συμμετοχές. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ακόμα και 4.000 συμμετοχές να είχαμε διαθέσιμες, θα τις είχαμε διαθέσει. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, έτσι μας πει. Οι ανάγκες των ασθενών είναι πάρα πολύ μεγάλες και δυστυχώς μέρα με τη μέρα μεγαλώνουν. Διότι όπως ξέρετε η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλα τα κοινωνικά στρώματα, και όταν κάποιος είναι φτωχός και του συμβαίνει και να αρρωστήσει, είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Μάνος Βαρδάκης, χρόνος του νικητή 16 πρώτα λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Μπράβο Βαρδάκη! Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε θερμά. Ο αγώνας είχε και φέτος εκκίνηση και τερματισμό τα λιοντάρια, περιλαμβάνοντας δύο διαδρομές των 5 και 10 χιλιόμετρων, με τους δρομείς να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα ζωής. Μπράβο στον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στο πνεύμα του και ασχολείται με τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία όπως ξέρουμε, και με μια καλή διατροφή μπορούμε να ζήσουμε μέχρι τα 100.